που αφαιρέθηκαν μεταφέρονται από την υπηρεσία πρασίνου σε διάφορα σημεία ή στον κήπο ή σε άλλα σημεία τα οποία έχουμε ανάγκη να βάλουμε δέντρα. Το θέμα της οδού μαρτύρων και η ανάπλαση η οποία θα γίνει μέσα στον κήπο είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε μία ανάπλαση στο ναυτικό όμιλο στην περιοχή Λεωφόρου Ενώσεως, πιο πάνω από το ναυτικό όμιλο, και βάλαμε 32 κουκουναριές και ένα είδος μετροσίδερο. Αυτά τα δύο είδη αντέχουν στην αλμύρα. Και αν περάσατε από εκεί, η εικόνα έχει βελτιωθεί. Πάντως, κύριε Ρατζηγής, δεν είχαν πρόβλημα, κύριε Αναγνώστη, δηλαδή... Έλειπαν όλα. Όσοι φοίνικες υπήρχαν, εξαγραφήκαν εκεί. Όσον αφορά τη 32 κομμάτια βάλαμε σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τη μαρτύρων και την ανάπλαση που θα συνεχιστεί στην Καλλιτά, επειδή είναι δέντρα μεγάλα, αυτά η υπηρεσία πρασίνων δεν ερωτάται καθόλου για το αν πρέπει να βγουν, αν δεν πρέπει να βγουν, με τι πρέπει να αντικατασταθούν, με δεδομένο ότι έχετε και γεωπόνους εσείς εκεί. Οι γεωπόνοι, από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν έχουν συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει μελέτη με δικούς τους γεωπόνους ξεχωριστά. Και έχουν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε αυτή η μελέτη με τα συγκεκριμένα δέντρα τα οποία θα βάλουν. Δηλαδή, οι κουκουναριές που επιλέχθηκαν επειδή έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί και αντέχουν. Τη λογική προσπαθούν να τα καταφέρουν. Κουκουναριές, προσωπικά εγώ έχω βάλει στην περιοχή του γηπέδου, εκεί που είναι το μουσείο. Πρέπει να είναι γύρω στα 30 κομμάτια. Όλα πάνε καλά. Και έχουν μαζί με το δασάκι του που είναι λίγο πιο πάνω, έχουν ενωθεί και είναι ένα πράγμα. Είναι δηλαδή, ομοιόμορφο. Στην περίπτωση της Καλλιτάς που είναι ραζίες, και γιατί να φέρθουν. Αυτό εδώ, αν βάλουν μερικά, είναι ο κήπος κοντά.